Την άμεση και ταυτόχρονα οριστική λύση για το ζήτημα που προέκυψε στο τέλο τη προηγούμενη εβδομάδα και αφορά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου τη Ξάνθη, η οποία κινδυνεύει με λουκέ, το ζήτησε ο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία Τράκη Γιώργο Παυλίδη. Εάν δεν υπάρξει η λύση του, κινδυνεύουν ζωέ. Ε, σκεφτείτε να είναι υποχρεωμένο κάποιο να μετακινηθεί 50-60 χιλιόμετρα ε, σε κατάσταση εμφράγματος, σε κατάσταση κάποιας καρδιακής προσβολής. Η καρδιολογική κλινική τη Ξάνθη δεν πρέπει να κλείσει σε καμία περίπτωση, γιατί αυτό έγκυμε μόνο κινδύνου για την υγεία των πολιτών και θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για να το επιτύχω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παυλίδη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από ενημέρωση που είχε από το νοσοκομείο τη Ξάνθη για τη χορήγηση άδεια άνευ αποδοχών τη διευθύντρια τη καρδιολογική, γεγονό που θα οδηγήσει σε κλείσιμο τη κλινική, τον ανάγκασε να επικοινωνήσει άμεσα με τον διοικητή τη 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκη, Γιώργο Καλτσίδη, και στη συνέχεια με τον Υπουργό Υγεία και Κοινωνικών. Εθνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη του οποίου και ενημέρωσε για το θέμα και ζήτησε την προσωπική του παρέμβαση. Η προσωρινή, ωστόσο, λύση με τη μετακίνηση ενό φαίνεται να μην κανέναν, ο Παυλίδη, να βρεθεί οριστική λύση για το ζήτημα, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των η απέτηση όμω είναι και είναι και απόλυτα λογική για την προστασία τη ανθρώπινη ζωή να βρεθεί μια λύση που να είναι οριστική. Να βρεθεί μια λύση για που να διασφαλίζει την υγεία των πολιτών. Ξέρω ότι το θέμα κρατάει καιρό. Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να είχε επιληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν επιλήθηκε. Για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά μας, εμείς θα έχουμε μια στεναρή στάση. Παράλληλα, ο κύριος Παυλίδης υπογράμμισε πως σύμφωνα με τον νόμο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία κλινικής χωρίς την παρουσία διευθυντή ή επιμελητή Α.